για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Μίμη, στην κουζίνα. Έλα να μας κάνεις παρέα, ενώ φτιάχνουμε γλυκά. Ετοιμαζόμαστε να ψήσουμε γλυκά. Θέλεις να μας βοηθήσεις? Έλα μαζί μου, ζήτω! Γεια σου! Όπως βλέπεις, βρισκόμαστε στην κουζίνα του σπιτιού του Μίμη και φτιάχνουμε κέικ και μπισκότα. Εγώ ζυγίζω τα υλικά στη ζυγαριά. Εγώ ανακατεύω τα υλικά. Η δική μου δουλειά όμως είναι πιο σημαντική. Πρέπει να κοιτάζω τη συνταγή ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά υλικά. Τι μας χρειάζεται τώρα, αρχή ζαχαροπλάστη φιφί. Για να δούμε. Χρειαζόμαστε μισό κιλό αλεύρι. Εδώ είναι. Ας το ζυγίσω. Ένα τέταρτο. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Μισό κιλό. Δώστε μου μίμη για να το ανακατέψω με το βούτυρο. Ατσού! Οχ! Μίμη! Σου ζήτησα να βάλεις μισό κιλό αλεύρι στο μπολ, όχι να το σκορπίσεις το πάτωμα! Πω, πω Καλύτερα να το μαζέψουμε πρωτού μπει η μαμά σου στην κουζίνα, Μίμη! Θα το μαζέψω εγώ! Τα έχουμε κάνει όλα άνω κάτω! Όσο ο Μίμης μαζεύει το αλεύρι που σκόρπισε, ρίξε μια ματιά στην κουζίνα για να δεις τι μπορείς να ανακαλύψεις. Σε περιμένουν παιχνίδια και εκπλήξεις. Έχω ένα ολόκληρο παιχνίδι να παίξουμε. <χει> Αφορά τα μέρη στα οποία χωρίζεται κάθε υλικό. Μπορείς να με βοηθήσεις να διαλέξω τα υλικά για ένα μείγμα κέικ επιλέγοντας ανάμεσα στο μισό, στα τέταρτα και στα τρία τέταρτα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με το ανακάτεμα. Ώρα για ανακάτεμα! <laughs> Γεια σου! σε αυτό το παιχνίδι θα δεις πως μετράμε τα υλικά. Θα σου ζητήσω μια ποσότητα ή έναν αριθμό συστατικών για τον πόλ μου. Πρέπει να κάνεις κλικ στην απάντηση και εγώ θα ανακατέψω αυτό που διάλεξες με τα υπόλοιπα υλικά. Ίσως σου ζητήσω ένα τέταρτο, όπως αυτό. Μισό, τρία τέταρτα, ακόμα και ένα ολόκληρο. Κάνε κλικ και σύρε τη σωστή ποσότητα μέσα στο μπολ. Πριν αρχίσουμε, θέλω να ξέρω πώς τα πηγαίνεις με τις ποσότητες των υλικών. Αν μπορείς να βρεις το μισό ή το τέταρτο ενός συνόλου, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως μπορείς να το κάνεις αυτό και να βρεις το μισό ή το τέταρτο ενός αριθμού, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Αφού διαλέξεις έξι συστατικά σωστά, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του puzzle. Ας φτιάξουμε ένα κέικ. Ένα τέταρτο κομματιού βούτυρο παρακαλώ. Κάνε κλικ και σύρε στο μπολ την ποσότητα που νομίζεις ότι αντιστοιχεί σε ένα τέταρτο. Επιλογή. Τρία τέταρτα τη σακούλα ζάχαρη άχνη, παρακαλώ. Κάνε κλικ και σύρε στο μπολ την ποσότητα που νομίζεις ότι αντιστοιχεί σε τρία τέταρτα. Πολύ σωστά! Μπορεί να βάλει τρία τέταρτα μια σακούλα αλεύρι στο μπολ, σε παρακαλώ. ακριβώς χρειαζόταν. Αφού πιείς μισό ποτήρι νερό, το ποτήρι σου φαίνεται μισογεμάτο ή μισοάδιο. Σε παρακαλώ, ρίξε ένα τέταρτο του πιάτου baking powder στο μπολ. Ψάξε για το τέταρτο και μετά κάνε κλικ και σύρετο στο μπολ. βάλε στο μπολ μισό πιάτο κακάο σε σκόνη παρακαλώ. Κάνε κλικ και σύρε στο μπολ την ποσότητα που νομίζεις ότι αντιστοιχεί στο μισό. Μου χρειάζεται ένα υλικό ακόμα. Μισή κανάτα γάλα παρακαλώ. Κάνε κλικ και σύρε το μισό μέσα στο μπολ. όλα όσα χρειαζόμουν είναι στο μπολ. Θα το ανακατέψω και μετά η μαμά μου θα το βάλει στο φούρνο. Αυτός ο ήχος μας ειδοποιεί ότι το κέικ είναι έτοιμο. Για να δούμε πώς έγινε. Νιαμ, νιαμ, ένα κέικ σοκολάτας. Επειδή βοήθησες τόσο πολύ στην επιλογή των υλικών, σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Γεια σου και πάλι. Λοιπόν, η κουζίνα είναι πάλι τακτοποιημένη. Ζήσει, πάλι τρως τα υλικά για τα γλυκά. Δοκίμασα μόνο λίγες σταφίδες και κρέμα συνεχίσεις να τρως τα υλικά. Δεν θα μείνει καθόλου ζύμη για ψήσιμο. Να ζυγίσω μερικές ταφίδες ακόμα, Φιφί. Ναι, καλό θα ήταν, Μίμη. Τα μπισκότα είναι σχεδόν έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Τέλεια! Τα έπλασα έτσι ώστε να μοιάζουν στον καθένα από εμάς. Υπάρχει ένα μπισκότο, Φιφί, με μακριά αυτιά έφτιαξα τον εαυτό μου με σταφίδες για μάτια και ένα μπισκότο μίμι με στρογγυλά αυτιά. Υπάρχει και μπισκότο Ζήσει σίσι. Φυσικά ζήσει. Εγώ θα φάω το μπισκότο ζήσει μόλις ψηθεί γιατί θα είναι το μεγαλύτερο. Εγώ θα φάω το μπισκότο φιφί φι γιατί θα είναι το νοστιμότερο. Υπάρχουν αρκετά μπισκότα για όλους. Ήρθε η ώρα να φωνάξουμε τη μαμά μου για να βάλει το κέικ και τα μπισκότα στο φούρνο. Στο μεταξύ, γιατί δεν κάνεις κλικ τριγύρω. Μπορείς επίσης να παίξεις κάποιο από τα παιχνίδια μας. Όλες αυτές οι μυρωδιές έκαναν το στομάχι μου να γουργουρίσει. Κάνε κλικ πάνω μου για να φτιάξουμε ένα λαχταριστό σάντουιτς. Θα χρειαστεί να ενώσεις τα δύο τμήματα μιας πρότασης χρησιμοποιώντας τις λέξεις και, αλλά ή επειδή. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τις λέξεις και τα κενά. Όλοι μαζί στο μαγαζί με τα σάντουιτς! Γεια σου! Ελπίζω να πεινάς λίγο, γιατί έχω ένα παιχνίδι με πολλά λαχταριστά σάντουιτς! Χρειάζομαι τη βοήθειά σου για να βάλω τη σωστή γέμιση σε κάθε σάντουιτς και να ενώσω τις δύο φέτες ψωμιού που το σχηματίζουν! Όπως και τα σάντουιτς, έτσι και οι προτάσεις χρειάζονται μερικές φορές κάτι που να τις ενώνει! Οι λέξεις που θα δούμε σήμερα είναι το «και», το «αλλά» και το «επειδή». Κάθε μία από αυτές τις λέξεις θα εμφανιστεί επάνω σε μια διαφορετική γέμιση. Θέλω να κάνεις κλικ και να σύρεις τη σωστή γέμιση στο σάντουιτς πρόταση. Χρησιμοποίησε το «και» για να προσθέσεις κάτι, όπως για παράδειγμα «έπλυνα τα χέρια μου» και καθάρισαν από τη λάσπη. Χρησιμοποίησε το αλλά για κάτι που δεν το περιμένεις, όπως για παράδειγμα έψαξα παντού για το παιχνίδι μου. Αλλά δεν το βρήκα και χρησιμοποίησε το επειδή όταν το δεύτερο μισό της πρότασης εξηγεί γιατί συνέβη το πρώτο μισό της πρότασης, όπως για παράδειγμα... Φόρεσα το παλτό μου επειδή έξω έκανε κρύο. Όταν φτιάξεις οκτώ σάντουιτς προτάσεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα θέλω να μάθω πώς θα πηγαίνεις με την ένωση προτάσεων. Αν ξέρεις πώς να χρησιμοποιήσεις το «και» ή το «αλλά» για να ενώσεις δύο μέρη μιας πρότασης, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αλλά αν ξέρεις πώς να χρησιμοποιήσεις το και, το αλλά ή το επειδή για να ενώσεις δύο μέρη μιας πρότασης, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. <Κι> Τέλεια! Ας αρχίσουμε να φτιάχνουμε νόστιμα εδέσματα. Να το πρώτο σάντουιτς πρόταση! Στη γάτα μας αρέσει το γάλα, <Κι> αλλά δεν ήπιε καθόλου σήμερα! Κάνε κλικ στη λέξη που θα συμπληρώσει αυτό το σάντουιτς πρόταση. Και, αλλά... Μπράβο! Να τώρα, ολόκληρη η πρόταση. Στη γάτα μας αρέσει το γάλα, αλλά... Αλλά δεν ήπιε καθόλου σήμερα. ας φτιάξουμε μερικά σαντουιτσάκια ακόμα. Το κορίτσι πήγε στο κομωτήριο, έκοψε τα μαλλιά της. Κάνε κλικ στη σωστή λέξη για να ενώσεις τα κομμάτια της πρότασης. Αλλά... Αυτό ήταν! Να η πρόταση! το κορίτσι πήγε στο κομωτήριο και έκοψε τα μαλλιά της. <Ρι> Ας φτιάξουμε ένα σάντουιτς ακόμα. Άνοιξα την τηλεόραση. <Ρι> παρακολούθησα την αγαπημένη μου εκπομπή. Και αλλά και Πολύ σωστά! Να ολόκληρη η πρόταση! Άνοιξα την τηλεόραση και παρακολούθησα την αγαπημένη μου εκπομπή! <Ρι> Να σάντουιτς πρόταση για να φτιάξεις. Το κορίτσι ήθελε να φτιάξει ένα σάντουιτς. Δεν υπήρχε ψωμί. Και, αλλά... Σωστά! Άκου τώρα ολόκληρη την πρόταση. Το κορίτσι ήθελε να φτιάξει ένα σάντουιτς. Αλλά... Δεν υπήρχε ότι μέσα στο ψυγείο βρίσκεται ένας ελέφαντας Δεν κλείνει η πόρτα <laughs> <laughs> Να ένα ακόμα σάντουιτς πρόταση για να φτιάξεις Πήγαμε στο ταμείο <χει> Πληρώσαμε το περιοδικό Αλλά και <χει> Μπράβο Να τώρα ολόκληρη η πρόταση πήγαμε στο ταμείο και πληρώσαμε το περιοδικό. Ας φτιάξουμε μερικά σαντουιτσάκια ακόμα. Το αγόρι πήγε στο ζωολογικό κήπο. Είδε ένα μεγάλο ελέφαντα. Αλλά και Πολύ σωστά! Να ολόκληρη η πρόταση! Το αγόρι πήγε στο ζωολογικό κήπο και είδε ένα μεγάλο ελέφαντα! Ας φτιάξουμε ένα σάντουιτς ακόμα! Σηκώθηκα αργά. Έχασα το σχολικό. Και, αλλά... Ούψ, αυτή η λέξη είναι λάθος. Δοκίμασε πάλι. Και... Αυτό ήταν. Να η πρόταση. Σηκώθηκα αργά και έχασα το σχολικό. Ψήθηκαν. Τα μπισκότα ψήθηκαν μια χαρά αλλά κοίτα το κέικ Μάλλον λάθος οδηγίες μας έδωσες Φιφί Εσύ σκόρπισες το αλεύρι Μάλλον εγώ φταίω που έτρωγα τα υλικά Ας μην αρχίσει ο ένας να κατηγορεί τον άλλο Ίσως το κέικ δείξει καλύτερα με λίγο γλάσο Ωραία ιδέα δε σκορπίσουμε τα υλικά παντού, ενώ θα το φτιάχνουμε. Θα ψάξω να βρω μια συνταγή. Δοκιμάσατε μπισκότο. Ναι, μιαμ, μιαμ. Είναι πεντανόστιμα σύσσι. Έφαγα ένα μπισκότο φιφί και μου φάνηκε κάπως χοντροκομμένο. Δεν είμαι χοντροκομμένη. Το μπισκότο μίμης είχε παράξενη γεύση. Hey! Αφού χρησιμοποίησα το ίδιο μείγμα για όλα, αναρωτιέμαι γιατί σας φαίνονται διαφορετικά. Κάναμε λίγο άνω κάτω την κουζίνα, αλλά διασκεδάσαμε πολύ. Ελπίζω να διασκέδασες και εσύ. Θέλεις να ρίξεις μια ματιά τριγύρω ή να κάνεις κλικ πάνω μας για να παίξεις τα παιχνίδια μας. Το κέικ με κρέμα είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Το παιχνίδι μου έχει σχέση με το φαγητό. Πρέπει να βάλεις στη σειρά μια ομάδα ζώων και φυτών για να δείξεις τι τρώει το καθένα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι μου με τη διατροφική αλυσίδα. Ωρα για το φαγητό των ζώων! <σκλικ> Γεια σου. Πεινάω λιγάκι, αλλά δεν ξέρω τι θα ήθελα να φάω. Όλα τα ζώα χρειάζονται τροφή για να ζήσουν. Τι τρώει όμως το καθένα. Τα ζώα τρώνε διάφορα είδη τροφών, ακόμα και άλλα ζώα. Φαντάσου ότι οι διάφορες τροφές των ζώων μοιάζουν με μια μεγάλη πυραμίδα στο κάτω μέρος της υπάρχουν πάρα πολλά φυτά και ζώα. Αυτά τα τρώνε τα ζώα του παραπάνω επίπεδου της πυραμίδας, τα οποία τρώγονται με τη σειρά τους από τα ζώα του αμέσως παραπάνω επίπεδου, μέχρι να φτάσουμε στο πιο ψηλό σημείο της πυραμίδας, όπου συνήθως βρίσκεται ένα μεγάλο σαρκοφάγο ζώο έχω μερικές διατροφικές πυραμίδες και θα ήθελα τη βοήθειά σου για να τοποθετήσω τα φυτά και τα ζώα στη σωστή θέση πάνω τους. Θέλω να κάνεις κλικ και να σύρεις το φυτό ή το ζώο που ανήκει στο κατώτατο μέρος της πυραμίδας. Μετά συνέχισε με τη σειρά στο υπόλοιπο της πυραμίδας, συμπληρώνοντάς την από κάτω προς τα πάνω, χωρίς να ξεχνάς τι τρώει κάθε ζωντανός οργανισμός. Όταν θα έχει συμπληρώσει δύο πυραμίδες, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει, να η πρώτη ομάδα που πρέπει να βάλεις στη σωστή θέση. Φάλενα ένα δολοφόνος, ψάρι, φώκια, πιγκουίνος. Σωστά! Αυτό πηγαίνει εδώ! Το πέτυχες! Αυτό πηγαίνει εδώ! Ζήτω! Έβαλε το τελευταίο ζώο στη θέση του! Εντάξει! Να η σωστή σειρά από κάτω προς τα πάνω! Ψάρι! Πιγκουίνος! Φόκια! Φάλαινα δολοφόνος! Τι κοιμάται στο βυθό της θάλασσας! Μια ξενυχτισμένη ρέγγα! Τώρα, να η δεύτερη ομάδα που πρέπει να βάλεις στη σωστή θέση! Πετρίτης, Πασχαλίτσα, Πουλή, Μελίγκρα... Ζήτω! Έβαλε το τελευταίο ζώο στη θέση του. Ας ακούσουμε τώρα πώς τοποθετούνται τα φυτά και τα ζώα με τη σωστή σειρά από κάτω προς τα πάνω. Μελίγκρα, Πασχαλίτσα, Πουλί! Πετρίτης. Φανταστικά! Τα έβαλες όλα στη σωστή θέση στην πυραμίδα σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. <Κι> θέλεις να βάλεις στη θέση τους στην πυραμίδα μερικά ακόμα φυτά και ζώα. Κάνε κλικ στην πυραμίδα αν θέλεις να παίξεις ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. Εντάξει. Να η πρώτη ομάδα που πρέπει να βάλεις στη σωστή θέση. Φώκια. Πλανκτόν. Ψάρι. Πολική αρκούδα. Μπράβο. Το έβαλε στη σωστή θέση. Μπράβο. Το έβαλε στη σωστή θέση. Ζήτω έβαλε το τελευταίο ζώο στη θέση του. Ας ακούσουμε τώρα πώς τοποθετούνται τα φυτά και τα ζώα με τη σωστή σειρά από κάτω προς τα πάνω. Πλανκτόν, ψάρι, φώκια, πολική αρκούδα. Τι κοιμάται στο βυθό της θάλασσας, μια ξενυχτισμένη ρέγγα. Μια ομάδα ακόμα για να βάλει στη σωστή θέση. Φύλλα, αλεπού, κάμπια, μιγαλή Έβαλε το τελευταίο ζώο στη θέση του. Εντάξει, να η σωστή σειρά από κάτω προς τα πάνω. Φύλλα, κάμπια, μιγαλί, αλεπού, φανταστικά. Τα έβαλες όλα στη σωστή θέση στην πυραμίδα. Επειδή τα πήγες περίφημα, θα σου χαρίσω μια ξεχωριστή πυραμίδα την οποία μπορείς να εκτυπώσεις και να χρωματίσεις. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να την εκτυπώσεις ή κάνε κλικ στην πυραμίδα για να συνεχίσεις. κέικ και τα μπισκότα είναι λαχταριστά, αλλά δεν πρέπει να τρώμε μόνο γλυκά. Για να έχουμε καλή υγεία πρέπει να τρώμε και άλλες τροφές όπως φρούτα και λαχανικά. Στο παιχνίδι μου μπορείς να ταιριάξει τα διαφορετικά είδη τροφών για να δεις ποιες από αυτές αποτελούν σωστή διατροφή. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι ένα υγιεινό γεύμα. Ας δούμε τι περιλαμβάνει το μενού. Γεια σου! Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Το δικό μου είναι το ζελέ. Μου αρέσουν όμως και τα μήλα. Είναι σημαντικό να τρώμε ποικιλία τροφών για να είμαστε υγιείς πρέπει να τρώμε μεγαλύτερες ποσότητες από ορισμένε τροφές από ό,τι από άλλες. Κοίταξε το πιάτο για να πάρεις μια ιδέα για την ποσότητα κάθε τροφής που πρέπει να τρώμε. Υπάρχουν πέντε κύρια είδη φαγητού. Ψωμί και δημητριακά, φρούτα και λαχανικά, κρέας, ψάρι και άλλες τροφές όπως καρύδια γάλα και γαλακτοκομικά όπως τυρί και τροφές που περιέχουν λίπη και ζάχαρη από τις οποίες πρέπει να τρώμε μικρές ποσότητες. Στο παιχνίδι μου πρέπει να βρει σε ποιο σημείο του πιάτου πρέπει να τοποθετηθεί κάθε τροφή. Κάνε κλικ και σύρε τις τροφές δεξιά μέσα στο πιάτο. Όταν βάλεις δέκα είδη τροφών στη σωστή θέση, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Άρχισε να βάζεις τις τροφές στη σωστή θέση. Στα φίλια. <Κι> Αυτό ήταν! Τώρα προσπάθησε να βάλεις στη σωστή θέση μερικές τροφές ακόμα. Αυγά. Καλά τα κατάφερες! Συνέχισε έτσι! Κράκερ! Μπράβο! Συνέχισε να βάζεις τροφές στο πιάτο! Ψάρι! Τώρα προσπάθησε να βάλει στη σωστή θέση μερικές τροφές ακόμα! Ρύζι! Συνέχισε έτσι! Γάλα! Τρελαίνομαι για τούρτες, αλλά ξέρω ότι δεν πρέπει να τρώω μεγάλες ποσότητες. Συνέχισε να βάζεις τροφές στο πιάτο. Ψωμί Συνέχισε να βάζεις τροφές στο πιάτο. Μπανάνα Συνέχισε έτσι. Παγωτό Δοκίμασε να το βάλεις κάπου αλλού. Πάλι δεν διάλεξες τη σωστή θέση για αυτή την τροφή. Μένει μόνο ένα είδος τροφής. Γλυκά. Αυτό ήταν! Γέμισε στο πιάτο επιλέγοντας τις σωστές τροφές. Μια και ξέρεις τόσο καλά τη θέση των τροφών, να ένα κομμάτι του πάζλ για να το βάλεις και αυτό στη θέση του. Θέλεις να βάλεις στη θέση τους μερικές τροφές ακόμα. Κάνε κλικ στο πιάτο αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. ας δούμε μερικές λιχουδιές ακόμα. Όταν βάλεις δέκα είδη τροφών στη σωστή θέση, σε περιμένει μια έκπληξη. Άρχισε να βάζεις τις τροφές στη σωστή θέση. Μπανάνα Πολύ σωστά! Τώρα προσπάθησε να βάλεις στη σωστή θέση μερικές τροφές ακόμα. Παγωτό! Αυτό ήταν! Τώρα προσπάθησε να βάλει στη σωστή θέση μερικές τροφές ακόμα. Ψάρι! Μπράβο! Συνέχισε να βάζει τροφές στο πιάτο. Σοκολατάκια! Συνέχισε έτσι. Ζυμαρικά! Συνέχισε να βάζει τροφές στο πιάτο. Μήλο! Στη Φιφή αρέσουν τα τραγανά καρότα. Εγώ όμως προτιμώ τις νόστιμες τομάτες. Συνέχισε έτσι. Ψωμί. <Ρι> Τώρα προσπάθησε να βάλει στη σωστή θέση μερικές τροφές ακόμα. Ψωμί για <Ρι> Συνέχισε έτσι. Γιαούρτι. Μένει μόνο ένα είδος τροφής Κοτόπουλο Αυτό ήταν Γέμισε στο πιάτο επιλέγοντας τις σωστές τροφές Ο φίλος μου, ο πεινασμένο κίτσος Θα ήθελε να σε ευχαριστήσει που έβαλε στη θέση του στις τροφές mm -hmm. Θέλεις να βάλεις στη θέση τους μερικές τροφές ακόμα Κάνε κλικ στο πιάτο αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. ψάχνεις. Επειδή τα πηγαίνω καλά με τους αριθμούς, έχω αναλάβει το ζύγισμα των υλικών για τα κέικ και τα μπισκότα. Μερικές φορές η Φιφή με ρωτά για το μισό και το τέταρτο. Στο παιχνίδι μου με τη μαγειρική μπορείς να παίξεις με τα μέρη στα οποία χωρίζεται ένα υλικό. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξει το παιχνίδι τα μέρη των υλικών. Αρχίζουμε αμέσως! <Κι> Γεια σου και πάλι! Ετοιμάσου να ανακατέψεις τις ποσότητες των υλικών. Αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με τα μισά και τα τέταρτα, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας. Ή κάνε κλικ στο μπολ για να αρχίσεις αμέσως να παίζεις. Πριν αρχίσουμε, θέλω να ξέρω πώς τα πηγαίνεις με τις ποσότητες των υλικών. Αν μπορείς να βρεις το μισό ή το τέταρτο ενός συνόλου, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως μπορείς να το κάνεις αυτό και να βρεις το μισό ή το τέταρτο ενός αριθμού, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Όταν διαλέξεις έξι συστατικά σωστά, έχω μια ξεχωριστή έκπληξη για σένα. Ας αρχίσουμε με αυτή τη συνταγή για κέικ. Μισό κομμάτι βούτυρο παρακαλώ. Κάνε κλικ και σύρε στο μπολ την ποσότητα που νομίζεις ότι αντιστοιχεί στο μισό. Φανταστικά! Χρειάζομαι ένα ολόκληρο μήλο. Διάλεξε ολόκληρη την ποσότητα και σύρε την στο μπόλ. Τέλεια επιλογή! Ακούμπησα 8 καρύδια σε ένα πιάτο. Χρειάζομαι το 1 τέταρτο αυτού του αριθμού. Κάνε κλικ και σύρε στο μπολ την ποσότητα που νομίζεις ότι αντιστοιχεί σε ένα τέταρτο. Αυτό ακριβώς χρειαζόταν! Στοιχηματίζω ότι μπορείς να μαντέψεις ποιο είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Είναι το κέικ με τυρί, δηλαδή το cheesecake μισή κανάτα γάλα παρακαλώ. Κάνε κλικ και σύρε το μισό μέσα στο μπολ. <Τι> Δώσε μου μια ολόκληρη σακούλα ζάχαρη άχνη. Βάλε όλη την ποσότητα στο μπολ. <Τι> μου χρειάζεται ένα υλικό ακόμα. διάλεξε μισό πιάτο σταφίδες. Κάνε κλικ και σύρε το μισό μέσα στο μπολ. Όλα όσα χρειαζόμουν είναι στο μπολ. Θα το ανακατέψω και μετά η μαμά μου θα το βάλει στο φούρνο. Αυτός ο ήχος μας ειδοποιεί ότι το κέικ είναι έτοιμο. Για να δούμε πώς έγινε. Τέλεια! Ένα κέικ μήλου. Επειδή βοήθησες τόσο πολύ στην επιλογή των υλικών, να μια συνταγή για να φτιάξεις το δικό σου λαχταριστό κέικ. Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης για να το εκτυπώσεις ή κάνε κλικ στο κέικ για να συνεχίσεις. Καλώς ήρθες στο σταθμό της διασκέδασης! Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να κρύψεις ένα στρατό από ρομπότ στο αριστερό πλέγμα. Ο δικός μου στρατός από ρομπότ κρύβεται στο δεξιό πλέγμα. Δεν μπορείς να δεις το στρατό μου από ρομπότ, αλλά ούτε κι εγώ μπορώ να δω το δικό σου. Θα κάνουμε κλικ ένα λάξ στα πλέγματα. Αν με ένα κλικ χτυπήσεις ένα ρομπότ, θα ακούσεις έναν ήχο σαν αυτόν και θα δεις μια νεκροκεφαλή. Αν αστοχήσεις θα ακούσεις αυτόν τον ήχο και θα εμφανιστεί στο τετράγωνο ένα χ. Πρώτα κάνε κλικ εδώ και σύρε τα ρομπότ σου στη θέση τους στο πλέγμα αριστερά. εντάξει. Και τα δικά μου είναι στη θέση τους. Έχω τον ίδιο αριθμό ρομπότ με εσένα. Κάνε κλικ σε ένα τετραγωνάκι στο πλέγμα μου στα δεξιά για να δεις αν θα χτυπήσεις κάποιο από τα ρομπότ μου. Διέλυσες ένα από τα μεταλλικά μου τερατάκια. Τώρα θα παίξω εγώ για πρώτη φορά. χτύπησα ένα από τα ρομπότ σου. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κλικ στο πλέγμα μου. Ουφ, τη γλίτωσα. Σειρά μου. Α, αστόχησα. Ήρθε η σειρά σου πάλι. Κάνε κλικ σε ένα τετραγωνάκι στο πλέγμα μου. Σου ξέφυγε! Παίζω εγώ! Σε πέτυχα! Η σειρά σου! Χτύπησε στο στόχο! Ας δούμε αν μπορώ να χτυπήσω κάποιο από τα δικά σου ρομπότ! Βρήκα ένα! Η σειρά σου! Άουτς! Χτύπησε ένα από τα ρομπότ μου! Σειρά μου! Μου ξέφυγες αυτή τη φορά! Ήρθε η σειρά σου πάλι! Κάνε κλικ σε ένα τετραγωνάκι στο πλέγμα μου! Το πέτυχες! Δεν είμαι πια ο Μίμης! Είμαι ο Τενεκεδομίμης, το ρομπότ! <laughs> <laughs> Παίζω εγώ! στόχισα. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κλικ στο πλέγμα μου. Δεν υπάρχει ρομπότ εδώ. Ας δούμε αν μπορώ να χτυπήσω κάποιο από τα δικά σου ρομπότ. Δεν υπάρχει ρομπότ εκεί. Η σειρά σου. Διέλυσες ένα από τα μεταλλικά μου τερατάκια. Ας δούμε αν μπορώ να χτυπήσω κάποιο από τα δικά σου ρομπότ. Σε τσάκισα! Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κλικ στο πλέγμα μου. Αστόχησες! Σειρά μου! Α, αστόχησα! Ήρθε η σειρά σου πάλι! Κάνε κλικ σε ένα τετραγωνάκι στο πλέγμα μου. Το πέτυχες! Παίζω εγώ! Βρήκα ένα! Η σειρά σου! Χτύπησε το στόχο! Σειρά μου! Δεν υπάρχει ρομπότ εκεί! Ήρθε η σειρά σου πάλι! Κάνε κλικ σε ένα τετραγωνάκι στο πλέγμα μου. Δεν υπάρχει ρομπότ εδώ. Παίζω εγώ. Σε τσάκισα. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κλικ στο πλέγμα μου. Αουτς! Χτύπησες ένα από τα ρομπότ μου. μετά από μια τέτοια μάχη θα πρέπει να επισκευάσω όλα τα ρομπότ. Ας δούμε αν μπορώ να χτυπήσω κάποιο από τα δικά σου ρομπότ. Μου ξέφυγες αυτή τη φορά. Η σειρά σου. Σου ξέφυγε. Ας δούμε αν μπορώ να χτυπήσω κάποιο από τα δικά σου ρομπότ. Σε πέτυχα! Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κλικ στο πλέγμα μου. Το πέτυχες! Παίζω εγώ. Πόπο, χτύπησα ένα από τα ρομπότ σου. Ήρθε η σειρά σου πάλι. Κάνε κλικ σε ένα τετραγωνάκι στο πλέγμα μου. Χτύπησε στο στόχο. Σειρά μου. Αστόχησα! Λοιπόν, μπορείς να κάνεις κλικ στο πλέγμα μου. Άουτς! Χτύπησε ένα από τα ρομπότ μου. Σειρά μου! Σε πέτυχα! Η σειρά σου! Αστόχησες! Παίζω εγώ! Βρήκα ένα! Ήρθε η σειρά σου πάλι. Κάνε κλικ σε ένα τετραγωνάκι στο πλέγμα μου. Ουφ, τη γλίτωσα. Ας δούμε αν μπορώ να χτυπήσω κάποιο από τα δικά σου ρομπότ. Σε τσάκισα. Η σειρά σου. Διέλυσες ένα από τα μεταλλικά μου τερατάκια. Αυτό ήταν! Χτύπησες όλα τα ρομπότ μου! Κέρδισες! Θέλεις να παίξεις πάλι! Κάνε κλικ στα πλέγματα αν θέλεις να παίξεις ξανά ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής αν θέλεις να επιστρέψεις στην παρέα! μπορώ όμως να φτιάξω ένα πραγματικά νόστιμο σάντουιτς. Στο παιχνίδι μου μπορείς να φτιάξεις προτάσεις προσθέτοντας κάποιες λέξεις όπως θα έφτιαχνες ένα σάντουιτς γεμίζοντας το με διάφορα υλικά. Θα μάθεις για το και, το αλλά και το επειδή. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις με τα σάντουιτς προτάσεις. Ας γεμίσουμε τα σάντουιτς με πεντανόστιμα υλικά! <Για> Γεια σου! Ετοιμάστηκες για το παιχνίδι με τα σάντουιτς! Αν δεν ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με τις προτάσεις, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας! Αν όμως θέλεις να ξεκινήσεις αμέσως, κάνε κλικ στο σάντουιτς! Όταν φτιάξεις οκτώ σάντουιτς προτάσεις, μπορείς να φτιάξεις το δικό σου λαχταριστό σάντουιτς. Πρώτα, θέλω να μάθω πώς θα πηγαίνεις με την ένωση προτάσεων. Αν ξέρεις πώς να χρησιμοποιήσεις το «και» ή το «αλλά» για να ενώσεις δύο μέρη μιας πρότασης, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αλλά αν ξέρεις πώς να χρησιμοποιήσεις το και, το αλλά ή το επειδή για να ενώσεις δύο μέρη μιας πρότασης, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. <Κι> Τέλεια! Ας αρχίσουμε να φτιάχνουμε νόστιμα εδέσματα. Να το πρώτο σάντουιτς πρόταση! Βγήκα από το σπίτι, πήγα στο Κοίταξε κάθε γέμιση και διάλεξε τη σωστή λέξη για να ενώσεις τη φράση. Και, αλλά, επειδή, επειδή, αλλά, και, σωστά! Άκου τώρα ολόκληρη την πρόταση. Βγήκα από το σπίτι και πήγα στα μαγαζιά. Να ένα ακόμα σάντουιτς πρόταση για να φτιάξεις. Σήμερα το πρωί έχασα το σχολικό. <Ρι> Σηκώθηκα αργά. Κάνε κλικ στη λέξη που θα συμπληρώσει αυτό το σάντουιτς πρόταση. Και, αλλά, επειδή... <Ρι> 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 Μπράβο! Να τώρα ολόκληρη η πρόταση! Σήμερα το πρωί έχασα το σχολικό επειδή σηκώθηκα αργά! <σκυρίζει> <σκυρίζει> Ας φτιάξουμε ένα σάντουιτς ακόμα! Το αγόρι πήγε στα μαγαζιά <σκυρίζει> <σκυρίζει> Χρειαζόταν μερικά μολύβια. Αλλά και επειδή... Πολύ σωστά! Να ολόκληρη η πρόταση! Το αγόρι πήγε στα μαγαζιά επειδή χρειαζόταν μερικά μολύβια. ακόμα. Φόρεσα το παλτό μου. Έξω έκανε κρύο. Και, αλλά, επειδή... Αυτό ήταν. Να η πρόταση. Φόρεσα το παλτό μου. Επειδή... Έξω έκανε κρύο. Του ώμου του το σάντουιτ μα λίγη διαφανή μεμβράνη. <σίλει> 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 Α φτιάξουμε μερικά σαντουιτσάκια ακόμα. Το γάλα χάλασε. <Σμυλί> Δεν το βάλαμε στο ψυγείο. Και, αλλά, επειδή <σίλει> πολύ σωστά. Να, ολόκληρη η πρόταση. επειδή δεν το βάλαμε στο ψυγείο. Ας φτιάξουμε ένα σάντουιτσα τα χέρια μου καθάρισαν από τη λάσπη αλλά επειδή και σωστά άκου τώρα ολόκληρη την πρόταση έπλυνα τα χέρια μου και καθάρισαν από τη λάσπη 8 νόστιμα εδέσματα με προτάσεις Επειδή ξέρεις να φτιάχνεις λαχταριστά εδέσματα ορίστε μερικές ξεχωριστές συνταγές για να δημιουργήσεις τα δικά σου εκπληκτικά σάντουιτς Κάνε κλικ στο κουμπί της εκτύπωσης αν θέλεις να τις εκτυπώσεις ή κάνε κλικ στις συνταγές για να συνεχίσεις Καλώς ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του κομματιού και σύρε το εκεί. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του! Πολύ σωστά! Να! Ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του! Το τέριαξες πολύ σωστά! Να! Ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του! Πολύ σωστά! Τέλεια! Αυτό το μέρος του πάζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του πάζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων! Hehehehehe <laughs>